Κυρίε και κύριοι, είναι πολύ πρόσφατη η υπόθεση παρακράτηση από τα ΕΛΤΑ χρημάτων πολιτών που πήγαιναν στα ταχυδρομεία για να πληρώσουν του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Τώρα έρχεται στο φω μια άλλη υπόθεση, αυτή τη φορά Νίκο, παρακράτηση εργόσιμου ε, από τα ΕΛΤΑ. Είναι μια καταγγελία η οποία διερευνάται τη στιγμή που μιλάμε. Διερευνάται και έχει έρθει στη Βουλή από τον κύριο Ανδριανό, βουλευτή Νέα Δημοκρατία, την Αργολίδα. Όταν πήγαν στο γραφείο του εργαζόμενε γη. Εργάτριε γη και λένε ότι εμεί αγοράσαμε εργόσιμο για το 2018 ναι. και το 2017. Όμω, τι συμβαίνει. Δεν απέδωσαν τα ελτά στον ΕΦΚΑ τα χρήματα αυτά, δεν φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι είχαν αγοράσει το εργόσιμο τη. Με αποτέλεσμα τι, να του λέει ο ΕΦΚΑ: Κοιτάξτε, είστε ανασφάλιστε, ξαναπληρώστε. Όταν πηγαίνουν στο ΕΛΒ, στο, στον ΕΦΚΑ με τα εργόσιμα, λέει ότι εμεί τα αγοράσαμε κανονικά. Mm -hmm. Νατά. Τι λέει λοιπόν ο ΕΦΚΑ: Εμεί δεν σα βλέπουμε να έχουν αποδοθεί και πληρώστε ξανά. Όταν θα μα έρθει από τα λεφτά. Άμα υλτά, δεν τα βλέπει ότι... και ο ΕΦΚΑ. δηλαδή. Από τη μία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η θέση που βρίσκονται οι εργαζόμενε. Από την άλλη δεν φαίνονται στο σύστημα. Ακριβώ. Όταν θα μα έρθει, λέει, από τα λεπτά, τότε θα γίνει συμψηφισμό. Δεν, δεν, δεν ξέρουμε ξέρεις. σε τι έκταση βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, γιατί αν έχει γίνει στην Αργολίδα. Τι θα έχει γίνει στην υπόλοιπη χώρα. Και περιμένουμε την απάντηση στη Βουλή κοινοβουλευτικά πλέον από τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ τον πρέπει, πρέπει να Παπά. γίνει μία έρευνα όμω, να δούμε ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν έχει γίνει. Γιατί υπάρχει και το ακριβώς. κακό προηγούμενο με του λογαριασμού τη ΔΕΗ και αυτό είναι που βεβαίω μα βάζει σε υποψίε. Περιμένουμε αύριο ή μεθαύριο να φτάσει η απάντηση στη Βουλή. Είναι από τι αρχέ του μήνα αυτή η καταγγελία. Δημοσιοποιείται για να δούμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Όχι, για να δούμε. Το παρακολουθούμε. Σε Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.